centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Δεν ξέρω, κύριε Τζικαλάγια, γιατί αυτό το θέμα όντως με την Έλληνα εδώ μας έκανε εντύπωση τις προηγούμενες μέρες. Και μάλιστα χθες νομίζω πήραμε και μία... και ένα κείμενο των φοιτητών. Δεν ξέρω αν το διαβάσατε κι αυτό. Να, το διάβασα, βεβαίως. Δεν υπάρχει κάτι που να αφορά τα καυτά θέματα του νομού και να μην το γνωρίσω και να μην προσπαθώ να κάνω ό,τι μπορώ καλύτερο. Λέγαμε ότι ελπίζουμε και στην παρουσία φοιτητών στην Καστοριά, όχι μόνο για να ανέβει το πνευματικό επίπεδο της περιοχής μας, αλλά κάτι αφήνει και ο κάθε φοιτητής, κάτι κινείται στην αγορά, είναι ένα σύν για την αγορά. Αυτό το σύν λοιπόν, έτσι πως εξελίσσονται τα πράγματα φέτος, κοντεύουμε, τι κοντεύουμε, θα το χάσουμε μαζί με όλα τα άλλα. Και κάτι πρέπει να κάνουμε. Είναι μια, το ζήτημα έχει δύο αναγνώσεις. Ναι. Σαφώς, μετά το Μάρτιο έχουμε την υγειονομική κρίση, τα προβλήματα που δημιούργησε στην οικονομία, το θέμα αυτό καθ' αυτό της προστασίας της υγείας μας, να ξανατονίσω ότι σαφώς και ο κορονοϊός είναι εδώ, υπάρχει πρόβλημα, πολύ μεγαλύτερο αυτή τη φορά στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Δεν υπάρχει τόσο στην επαρχία, αλλά υπάρχει. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορεί ο καθένας παραπάνω για να προστατεύσει τον εαυτό του και το περιβάλλον. Τώρα, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας τι συμβαίνει. Οι φοιτητές εδώ έβγαλαν την ανακοίνωση και λέει: το Διοικητικό Συμβούλιο των Φοιτητών και Φοιτητριών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, των τμήματων της Καστοριάς, δηλώνουμε πως είμαστε αντίθετοι στις αποφάσεις των τμήματων πληροφορικής, μαθηματικών και οικονομικών επιστημών για διεξαγωγή των μαθημάτων αποκλειστικά με την εξ αποστάσεως μέθοδο διδασκαλίας. Ζητάμε να εφαρμοστεί στα τμήματα αυτά ό,τι θα εφαρμοστεί στο τμήμα επικοινωνίας και ψηφιακών μέσων, δηλαδή να υπάρχει δυνατότητα επιλογής της διαζώσης ή της εξ αποστάσεως διδασκαλίας. Επίσης, το τμήμα μαθηματικών να προγραμματοποιήσει εξ ολοκλήρου τα μαθήματα διαζώσης, καθώς έχει ελάχιστους φοιτητές. Δεν μπορεί, λέει, οι φοιτητές, προσέξτε, οι φοιτητές, οι ίδιοι οι φοιτητές, δεν μπορεί, λέει, στα νηπιαγωγεία, στα δημοτικά, στα γυμνάσια, στα λύκεια, να πηγαίνουν εκεί τα παιδιά κανονικότατα και να εφαρμόζουν τους κανόνες ατομικής υγιεινής και προστασίας και να μην μπορούμε εμείς, που είμαστε και μεγαλύτεροι, να τα εφαρμόσουμε στο πανεπιστήμιο μας. Ακριβώς έτσι είναι. Οι φοιτητές είναι, γενικά η νεολαία είναι το ζωντανότερο κομμάτι της κοινωνίας και ακόμη περισσότερο η φοιτητιώσα νεολαία, δηλαδή το κομμάτι που σπουδάζει της νεολαίας, είναι ακόμα πιο σημαντικό και βλέπετε... Θα θέλαμε να ξέρουμε λοιπόν με ποια λογική, κύριε Τζικάλα, για τα τμήματα πληροφορικής, μαθηματικών και οικονομικών επιστημών πήραν αυτή την απόφαση. Κακώς την πήραν αυτή την απόφαση. Αυτό εξέλαβα και μάλιστα αφού επικοινώνησα με τέσσερις καθηγητές, τους καστοριανούς καθηγητές στην καταγωγή και είδα ότι η θέληση όλων ήταν να γίνουν τα μαθήματα με έναν μεικτό τρόπο. Άρα λοιπόν οι αποφάσεις των πανεπιστημιακών τμήματων ήταν προϊόν πλειοψηφίας, δηλαδή οι περισσότεροι, και επειδή οι περισσότεροι δεν είναι από την περιοχή μας, θεωρώ ότι βρήκαν την ευκολότερη λύση να αποφασίσουν να γίνουν τα μαθήματα με αυτόν τον τρόπο. Αλλά όπως διατυπώνω και στο κείμενο της... της ερώτησης, τα οποία ερωτήματα είναι πολύ ωραία για την Υπουργό. Πολύ ωραία για την Υπουργό. Αν γνώσατε νωρίτερα που δεν σας άκουγα. Πολύ ωραία για την Υπουργό τα ερωτήματα και για να τα καταλάβει και ο κόσμος. Να τα πω λίγο τα ερωτήματα που βάζετε στην κυρία Υπουργό. Πιστεύετε πως ο φοιτητής μπορεί να γίνει ολοκληρωμένος ακαδημαϊκός πολίτης χωρίς παρουσία στα αμφιθέατρα και στα εργαστήρια? Θεωρείτε ότι η υπέρμετρη άσκηση ενός δικαιώματος όπως η τηλεεκπαίδευση μπορεί να προκαλέσει αντίθετα αποτέλεσματα στην παιδαγωγική διαδικασία? Κρίνεται αναγκαίο να προβείτε σε απαραίτητες ενέργειες συστάσεις προς τα πανεπιστήμια ώστε να προκρίνουν έναν μεικτό τρόπο διδασκαλίας που να διασφαλίζει την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλων, τη συνέχιση της ύπαρξης της πανεπιστημιακής ζωής και τη στήριξη της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της περιφέρειας? Τα βάζετε πολύ ωραία τα ερωτήματα και να δω τι θα απαντήσει ο Υπουργός. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Σε λίγο θα μιλήσω με την κυρία Ζαχαράκη τηλεφωνικά. Είναι πάρα πολλά τα θέματα που ανά πάσα στιγμή τρέχουν και προσπαθούμε να βοηθήσουμε. Αυτό το ζήτημα νομίζω ότι είναι πολύ αρνητικές οι αποφάσεις. Ναι,
τα πανεπιστήμια έχουν την αυτοτέλεια και την ανεξαρτησία σύμφωνα με το Σύνταγμα και το. Που σημαίνει τι όμως, κύριε Τσικαλάκη, οι καθηγητές μπορεί για να κάθονται στο σπίτι του στη Θεσσαλονίκη και δεν ξέρω που αλλού να μην έρχονται εδώ. Αλλά νομίζω είναι και θέμα διοντολογίας, άμα θέλετε, και ηθικής τάξης. Τα κλείσουμε να τότε. Γίνεται αυτό που είναι σωστό και με βάση τώρα που έχουμε τα θέματα της απειλής της υγείας. Δεν είπε κανείς να μην τηρούμε όλα αυτά να γίνουν με βάση τις προδιαγραφές και τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Καμία αντίρρηση. Αλλά όπως είπαμε και λέτε και διαβάσατε και τη δικιά μου ανακοίνωση και του Συλλόγου Φοιτητών του Πανεπιστημίου της Καστοριάς, νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, γυμνάσια, λύκεια λειτουργούν κανονικά σε πλήρη σύνθεση με τα μέτρα προστασίας και την εφαρμογή τους. Όπως στη Βουλή λειτουργούμε. Κάποιοι ρωτόμαστε για κάθε νομοσχέδιο, κάθε επιτροπή, αν επιθυμούμε να είμαστε διαζώσεις ή να είμαστε με τηλεδιάσκεψη. Αυτό μπορεί να γίνει κάλλιστα και για τα πανεπιστήμια. Κύριε Τσικαλάκη, κατά την άποψή σας, γιατί οι καθηγητές των συγκεκριμένων τμήματων θέλουν τηλεεκπαίδευση και όχι διαζώσεις? Ναι. Κάποτε, στα λίγο παλιότερα χρόνια, όταν ιδρύονταν καινούργιες σχολές σε περιφερειακά πανεπιστήμια, στα Γιάννα, στην Πάτρα, στην Αλεξανδρούπολη, κάποιοι καθηγητές στις θέσεις αυτές, οι οποίοι μέναν κυρίως Αθήνα, κάποιοι Θεσσαλονίκη, και έρχονταν αεροπορικώς να κάνουν τα μαθήματα και φεύγανε. Και λέγαμε ότι τους αποκαλούσαν υπτάμενους καθηγητές. Α, οι υπτάμενοι καθηγητές, μάλιστα. Ναι. Τώρα, κατά κάποιο τρόπο, εξυπηρετούνται δυστυχώς περισσότερο να μην είναι στην Καστοριά ή και στις άλλες πόλεις, στη Φλόρινα, στα Γρεβενά, οπουδήποτε, και να είναι στους μόνιμους τόπους διαμονής τους, που μπορεί να είναι. Μάλλον όσον αφορά τους δικούς μας, θα είναι κατά πάσα πιθανότητα Θεσσαλονίκη και κάποιοι από αυτούς μπορεί να είναι και στην Αθήνα. Αυτό όμως εγώ προσωπικά το θεωρώ. Άρα λέτε, οι καθηγητές κοιτούν την βόλεψή τους, αυτό λέτε με απλά λόγια, να μείνουν στις μόνιμες κατοικίες τους. Τα λόγια που είπα όταν μιλάω, εντάξει, όταν ακούγεται ο λόγος μου, αυτά ισχύουν. Αυτά ισχύουν. Δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία ούτε από απόψεως υγείας, ούτε από απόψεως ακαδημαϊκής. Άρα δεν νοιάζονται, λέτε, για τον κορονοϊό και αν θα κολλήσουμε εδώ, νοιάζονται για να μείνουν στο σπίτι τους, αυτό λέτε. Το καταλαβαίνω. Δυστυχώς, εκεί σε αυτά τα συμπεράσματα οδηγούμε. Πρέπει να πω ότι, γιατί έχω μιλήσει και με τον κύριο Πρίτανη της Δικής Μακεδονίας, τον κύριο Θεοδωλίδη, ο οποίος είναι εξαιρετικός στην άσκηση. Ναι, όντως, και εμείς έχουμε μιλήσει, πραγματικά εξαιρετικός. Του ζήτησα να προτρέψει μέσω της συγκλήτου τα πανεπιστημιακά τμήματα να αλλάξουν την απόφαση. Πληροφορούμε με αυτούς που μιλάω, τους καθηγητές, ότι αναθεωρούν τις σκέψεις τους οι καθηγητές των τμήματων, το ξανασκέφτονται με λίγα λόγια. Ακόμα τώρα βγαίνει ο Σεπτέμβριος. Και θέλω να πιστεύω ότι οι τελικές αποφάσεις θα είναι οι λογικές. Δηλαδή, όπως είπατε, το μαθηματικό έχει τόσο πολύ λίγους φοιτητές που θα μπορούσαν όλοι να παρακολουθούν τα μαθήματα. Κανονικότατα. Και στο κάτω-κάτω πηγαίνουν αυτοί που θέλουν να πάνε. Κανένα δεν πάει κανείς με το ζόρι. Αλλά δεν μπορεί, δηλαδή, να έχουμε τόσους φοιτητές που θέλουν να κάνουν μαθήματα στα αμφιθέατρα, να έχουμε καθηγητές που το δηλώνουν όλοι οι κύριοι Σίσκος, Συνάτκας, Μονοβασίλης. Ναι. Οι δικοί μας καθηγητές, ναι. Ότι επιθυμούν να γίνουν τα μαθήματα κανονικά, είναι απαράγραπτο, απερίγραπτο το να μην γίνουν τελικά τα μαθήματα. Δηλαδή, αυτό που λέμε για ακαδημαϊκή κοινότητα, αυτό που λέμε όλοι και έλεγα και εγώ πολλές φορές, ο φοιτητής δεν είναι μόνο η σπουδαία. Εδώ τώρα πάμε να καταργήσουμε και το μάθημα. Πρέπει να είναι στον τόπο που είναι. Να τα κλείσουμε, άμα είναι, κύριε Τσικαλάκη, να τα κλείσουμε, άμα είναι. Δεν χρειάζεται. Οι σχολές να έχουν κόσμο, η πόλη να έχει κόσμο, γιατί η μόρφωση που αποκτά κανείς όταν είναι αυριανός ακαδημαϊκός πολίτης, όταν είναι φοιτητής, δεν είναι μόνο στενά με το μάθημα ή το εργαστήριο. Είναι και η συναναστροφή με τους συναδέλφους των άλλων σχολών, οι προβληματισμοί που δημιουργούνται, οι συζητήσεις, οι παρέες, όλα αυτά είναι μόρφωση, είναι παιδεία. Δεν είναι μόνο το στενό γνωστικό αντικείμενο. Αλλά καταλαβαίνετε, λοιπόν, αυτά, για μένα πιο πολύ αυτές είναι οι ανησυχίες, ότι εάν φτάσουμε έτσι, στο τέλος είπα κάπου σε κάποιους συνομιλητές μου, θα φτάσουμε στο σημείο να ανακοινώνονται τα αποτελέσματα των εισαγωγικών εξετάσεων στα πανεπιστήμια, να εγγράφεται ηλεκτρονικά ο φοιτητής και να παίρνει στο τέλος το πτυχίο του με email, ας πούμε. Εκεί θα φτάσουμε στο τέλος. Δεν είναι όμως πανεπιστήμιο αυτό, σε καμιά περίπτωση, έτσι. Περιμένουμε να δούμε τις εξέλιξεις. Εμείς θέλουμε να μιλήσουμε και με καθηγητές που υποστηρίζουν τις διαζώσεις, δικοί μας καθηγητές εδώ, Καστοριανοί. Σας διαβεβαιώνω ότι οι κύριοι καθηγητές που είναι οι δύο από αυτούς, Καστοριανοί, και άλλοι τις δεύτερες, τρίτες, θέλουν να γίνονται διαζώσεις. Ναι, βεβαίως, μίλησα, θα τους επικαλούμε. Οι κύριοι Γιάννης Συνάτκας, Ευαγγέλης Σίσκος, Θόδωρος Μονοβασίλης και
Μιχάλης Ταμπουλτζής. Θέλουν να γίνονται τα μαθήματα κανονικά. Να γίνονται και κανονικά. Οι άλλοι όμως δεν θέλουν. Αυτό είναι το πρόβλημα, έτσι. Δεν μπορώ να πω για όλους ότι δεν θέλουν. Δεν συνομίλησα με άλλους. Σας λέω τους τέσσερις που μίλησα και θέλουν να γίνονται κανονικά. Γι' αυτό και αναγκάστηκα, αν και κυβερνητικός βουλευτής, να το στείλω και να κάνετε μια ερώτηση σχεδόν αντιπολιτευτική. Να κάνετε μια ερώτηση σχεδόν αντιπολιτευτική. Λοιπόν. Δεν μας ενδιαφέρει ο τόνος που έχει ένα θέμα. Είμαι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Υπηρετώ την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας υπό τον πρόεδρο και πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Αλλά σε θέματα λογικά, πάνω απ' όλα είναι το συμφέρον του τόπου. Δεν μπορούμε να φανταστούμε την Καστοριά μετά από τόσα χρόνια λειτουργίας των τμήματων στην Καστοριά, σύν το καινούριο το μαθηματικό, να μην έχουμε φοιτητές στην Καστοριά. Είναι αδιανόητο. Είναι αδιανόητο. Βεβαίως αυτό πρέπει να σταματήσει. Και θα είναι ένα ακόμα σκληρό χτύπημα στην Καστοριά γι' αυτό το χειμώνα. Θα μας πάει πολύ πίσω και μακροπρόθεσμα. Ακόμη και μετά θα μπουν και άλλες λογικές. Μπαίνουν και άλλα κενά δαιμόνια. Άμα φτάσουμε στο σημείο να λέμε εντάξει, να καθόμαστε όλοι στα σπίτια μας, θα κάνουμε από εκεί. Α, βέβαια. Δεν είναι έτσι. Να τα κλείσουμε, αυτό που είπα νωρίτερα. Να τα κλείσουμε, τελειώνουμε. Να κάνουμε από το κομπιούτερ. Δεν είναι πανεπιστημιακές. Δεν είναι να αποκτήσεις ένα, ξέρω εγώ. Όπως λέγαμε παλιά, αγγλικά ανεπιδασκάλου, αγοράστε τις κασέτες και ούτε τότε μάθαινες με κασέτες. Άμα δεν έχεις το δάσκαλο απέναντί σου να συνομιλείς, ούτε αγγλικά θα μάθεις με κασέτες, δεν μαθαίνεις. Δηλαδή όλα είναι παραμύθια αυτά. Έτσι. Λοιπόν, πάμε πίσω δηλαδή στην παιδεία. Πάμε πίσω στην παιδεία. Ελπίζω να έχουμε ανατροπές αυτών των θεμάτων και σκοπός μας είναι και τις επόμενες μέρες να μιλήσουμε και με τον ίδιο τον κύριο Θεοδουλίδη. Ό,τι μπορεί παραπάνω. Θα μιλήσουμε και με τον κύριο Θεοδουλίδη. Θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον να τον έχουμε στη γραμμή μας για να δούμε τι θα γίνει με αυτό το θέμα. Πραγματικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Γιατί, κύριε Τζικαλά, και δεν ξέρω αν τα παίρνετε και εσείς τα μηνύματα, μας στέλνουν εδώ πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων ότι δεν έρχεται κόσμος να νοικιάσει. Ότι καμιά σχέση δεν έχει φετινή χρονιά με τις προηγούμενες χρονιές. Όχι μόνο δεν έρχονται να νοικιάσουν, και αυτοί που είχαν νοικιασμένα τα ξενοικιάζουν. Και αυτοί, μπράβο, το είχαμε αυτό. Αυτή η πτυχή τη βάζω σε δεύτερη μοίρα. Πρώτα σας βάζω την εκπαιδευτική. Και αυτοί που ήταν εδώ ξενοικιάζουν. Αλλά και αυτή η πτυχή είναι σημαντική. Είναι σημαντική. Δεύτερη, λοιπόν, αλλά σημαντική. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε καλά μαζί μας. Καλή σας μέρα. Καλή και ελπίζω να τα πούμε σύντομα για αλλαγές αυτών των αποφάσεων. centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.